Μέρα του Σπερδό. Ο ανώτερος διοικητής του Brand Decathlon, ταξιάρχος Δημοσθένης Κωστόπουλος, παίρνει θέση δίπλα στον αντιπεριφερειάρχη, κύριε Χρήστο Μιχαλάκη. Η διαχείριση των ενόπλων δυνάμεων προς κάθε κατεύθυνση, ότι είναι αποφασισμένες να υπερασπιστούν το πάτριο έδαφος. Ακολουθεί η σχολή μονίμων υποαξιωματικών, η ΣΜΗ. Παρέχει στους σπουδαστές ποιοτική εκπαίδευση τρίτου κύκλου σπουδών της χώρας και καλλιεργεί παράλληλα το στρατιωτικό πνεύμα, προσδίδοντας σε αυτούς όλες τις στρατιωτικές αρετές και χαρακτηριστικά. Διατηρεί το ηθικό των σπουδαστών σε υψηλό επίπεδο και βελτιώνει συνεχώς την εικόνα και το κύρος της σχολής και του σώματος των μονίμων υπαξιωματικών γενικότερα. Αποδίδει στον στρατό ξηράς ηγείτορες, διοικητικούς και τεχνικούς, μόνιμους υπαξιωματικούς, ικανούς να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των σύγχρονων ενόπλων ελληνικών δυνάμεων και να εργάζονται και επιχειρούν σε ένα διακλαδικό ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Ο υπαξιωματικός είναι αυτός που θα κατωθεί μέσα στα χαρακόμματά του και δεν θα παραδώσει ούτε σπιθαμή εδάφου στον εχθρό. Είναι αυτός που θα περάσει μέσα από τη φωτιά και την κόλαση με το δάχτυλο στη σκανδάλη και με την ξυφολόχη για να νικήσει, γιατί έχει την τιμή να συνεχίσει την ιστορία των ένδοξων προγόνων του. Οι ήρωες δεν πεθαίνουν, πέφτουν και η γη πίνοντας το αίμα των τους αναγεννά. Η σημερινή παρέλαση κλείνει με τη φιλαρμονική του Δήμου και με τους δικούς του θεάνες της μας γέμισε σήμερα με ρίξη και περιφάνεια. Ο αξιωματικός του στρατού, αντισυνταγματάρχης πεζικού Κωνσταντίνος Κούτρας, που είχε και το γενικό πρόσταγμα στο δεύτερο μέρος της παρέλασης, αναφέρει το πέρας της στον ανώτερο διοικητή Φρουράς Τρικάλων, ταξίαρχο Δημοσθένη Κωστόπουλο.